Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις καμπάνες, δευτεριάτικες καμπάνες. Καλή εβδομάδα. 20 Νοεμβρίου, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, έχει αρχίσει και χειμωνιάζει, το καταλαβαίνουμε, παρόλο που είχε ήλιο σήμερα όλη την ημέρα. Η θερμοκρασία έχει πέσει. Καιρός ήταν, διότι, εντάξει, μην ισοπεδώσουμε τελείως και τις εποχές. Πάρα πολλά τα θέματα σήμερα. Είχαμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και έντονο Σαββατοκύριακο σε όλα τα επίπεδα και πολλές ειδήσεις σε όλο το εύρος και το φάσμα του κομματιού της ενημέρωσης. Τι γίνεται πραγματικά στην Μέση Ανατολή. Αυτό θα το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τον Κωνσταντίνο Κούσαντα, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Αϊφαντής την Παρασκευή, αλλά και ο κύριος Δρούγος την Πέμπτη, δυστυχώς τα είδαμε να συμβαίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιο μπροστά από τις εξελίξεις, αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα, διαβάζουν, μιλάνε και έχουν τις επαφές τους με όλους εκεί, τόσο στη μία πλευρά του πλανήτη, όσο και στην άλλη πλευρά του πλανήτη, και βεβαίως μας κάνουν και εμάς σοφότερους με τις συνδέσεις που κάνουμε μαζί τους. Θα πάμε και μέχρι το Αγαθονήσι. Θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο Αγαθονησίου. Και γιατί αυτό, ξέρετε, το Αγαθονήσι έχει μείνει χωρίς πλοίο της γραμμής. Αναγκάστηκε μάλιστα ιδιώτης να προσφέρει, να βάλει το δικό του το καταμαράν, προκειμένου να πάνε τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο χρειάζονται στο Αγαθονήσι. Θα έχουμε ρεπορτάζ με τον Γιώργο τον Βλάχο, πολύ ιδιαίτερο. Πρέπει να προσέξουν και να το ακούσουν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πολλά προβλήματα παραμένουν. Με τον Μιχάλη τον Γιαννάκο θα τα συζητήσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να σας πω κάτι παραπάνω. Με τον Απόστολο τον Πιστόλα, τον αναλυτή συμπεριφοράς εκλογικού σώματος, αλλά και τον Θεόδωρο Δουλουμπέκη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, θα συζητήσουμε τι άλλο τα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το γεγονός ότι πλέον η μία δημοσκόπηση πίσω από την άλλη δείχνει τα εξής δύο ξεκάθαρα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα, ναι, μεν είναι φωτογραφία της στιγμής, αλλά ξέρετε, πλέον αυτή η φωτογραφία, όταν είναι συνεχόμενη, αρχίζει να παίρνει τη μορφή ταινίας. Και εδώ βλέπουμε ένα sequel. Και ποιο είναι το sequel? Η Νέα Δημοκρατία σταθερά μπροστά και με μεγάλη διαφορά. Και δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι το οποίο δείχνει τουλάχιστον δημοσκοπικά ότι παγιώνεται. Θα το συζητήσουμε και με τους δύο. Και βεβαίως ο κύριος Δουλουμπέκης, από τους προεδρικούς του ΣΥΡΙΖΑ, θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει ο κύριος Κασελάκης. Όλοι νομίζω ακούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία είπε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης στο Κόκκινο. Κάνει και ραδιοφωνικές εκπομπές ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Πήγε με το σκύλο του μαζί. Και γιατί το λέω? Γιατί πραγματικά δεν ξέρω. Αρχίζω να προσυπογράφω φράσεις που έχουν πει συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς εδώ και δεκαετίες. Εγώ το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας καλύπτω εδώ και 25-30 χρόνια. Μου έλεγα λοιπόν χαρακτηριστικά ότι ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος θα κάνει μία γκάφα, έτσι μου τη χαρακτήρισαν, και θα τα γκρεμίσει όλα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να πηγαίνει για να δώσει μία συνέντευξη ή έστω να κάνει εκπομπή. Άλλο τώρα, άλλη ιστορία αυτή, θα τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, για το κατά πόσο θα πρέπει σε τόσο υψηλό επίπεδο ένας πολιτικός αρχηγός να κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, το να πηγαίνεις εκεί με το σκύλο σου για πικνίκ πας. Αυτά θα τα συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο χρόνο όμως θα συνδεθούμε ζωντανά με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Καλησπέρα σας, κύριε Γκίκα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας. Βεβαίως, ναι μεν έχετε την ιδιότητα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εμάς όμως μας αρέσει να εκμεταλλευόμαστε την ιδιότητα την οποία είχατε ως αντιπλήρχος. Είσαστε αντιπλήρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Αρχιπλήρχος. Το σουπεράκι μερικές φορές. Ο δαίμον του τυπογραφείου, κύριε Γκίκα. Φανταστείτε να μην γνωριζόμασταν και
αρκετά χρόνια. Για να μην πω πόσα χρόνια και μαρτυρήσουμε την ηλικία μας. Λοιπόν, μ' αρέσει να εκμεταλλεύομαι αυτή την ιδιότητά σας. Και ο λόγος που σας ζήτησα να είσαστε μαζί μας απόψε είναι διότι στεναχωρηθήκαμε υπερβολικά με αυτά τα οποία είδαμε στη Θεσσαλονίκη με το βέλος. Και είναι το θέμα συζήτησης, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε και να σας κάνω την ερώτηση. Για όλα αυτά τα οποία ακούμε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, βλέπουμε ήδη τα πλάνα από τις τελευταίες συναντήσεις του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και στο Βίλνιους, αλλά και, και αργότερα εδώ στο σπίτι του, στο τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν. 7 Δεκεμβρίου θα έχουμε τη συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών και βεβαίως τη συνάντηση των δύο ηγετών. Αλλά πώς θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις και αυτές οι συνομιλίες, κύριε Γκίκα, όταν ο αρχηγός του τουρκικού πολεμικού ναυτικού μιλά για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ο Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών, μιλά για τουρκική μειονότητα σε Θράκη και Δωδεκάνησα. Και μάλιστα λέει ευθέως ότι στις 7 Δεκεμβρίου στις συνομιλίες θα τα θέσει, λέει ο Ερντογάν, αυτά. Καταρχάς να πω ότι πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει αυτή η προσέγγιση με την γείτονα χώρα Τουρκία, η οποία θετική είναι, να υπάρχει δηλαδή ένας διάβλος επικοινωνίας και να ασχολούμαστε με θέματα χαμηλής πολιτικής, όπως είναι πιθανές συνεργασίες στον τουρισμό, στην πολιτική προστασία, στην οικονομία, στο εμπόριο, μέχρι εκεί. Έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι, και μάλιστα διαστόματος του Πρωθυπουργού, ότι ζητήματα που άπτονται εθνικής κυριαρχίας και εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν τίθενται στη συζήτηση. Μπορεί οι Τούρκοι να ζητάνε λαγούς με πετραχίλια. Το γνωρίζουμε αυτό. Και ακριβώς αυτό που έγινε προχτές, δηλαδή οι τοποθετήσεις του αρχηγού του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, είναι ακριβώς οι θέσεις που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν οι κυβερνητικοί Τούρκοι αξιωματούχοι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν κάνουν καλό αυτές οι δηλώσεις. Δημιουργούν μια αρνητική ατμόσφαιρα. Υπάρχει και μια διεθνή συγκυρία που πάλι η Τουρκία, ενώ το Μεσανατολικό, παρουσιάζει μια διαφορετική θέση από ότι όλες οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι δεν αποκαλεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση αλλά απελευθερωτική. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή την αρνητική διεθνή συγκυρία, λίγες μέρες πριν την συνάντηση, να έρχονται Τούρκοι αξιωματούχοι και να δυναμητίζουν το κλίμα, δεν νομίζω ότι προσφέρει θετική υπηρεσία σε αυτή την προσπάθεια. Να πω ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή την συζήτηση με θετική ατζέντα, σας είπα προηγουμένως σε ποια ζητήματα, αλλά εμένουμε ότι δεν θα τεθεί σε καμία συζήτηση εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα ή ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Ο διάλογος πάντα είναι προς όφελος όλων των κρατών, αυτό δεν το συζητάμε. Θέλω αυτή την ενότητα να την κλείσουμε με την εξής ερώτηση, κύριε Γκίκα. Είδαμε τον Ερντογάν να κάθεται στο πλάι του Γερμανού καγκελάριου, του κυρίου Σόλτς, και μάλιστα να είναι ιδιαίτερα εριστικός όσον αφορά στις απαντήσεις τις οποίες έδωσε για θέματα ευρωτουρκικά, για θέματα που αφορούν γενικότερα την ευρύτερη γειτονιά μας. Και από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σόλτς δεν θέλησε να απαντήσει σε καμία από τις αιτιάσεις, από τις προκλήσεις τις λεκτικές του κυρίου Ερντογάν. Εκεί, στη Γερμανία, έχουν και μία διαφορετική κουλτούρα. Φαντάζεστε να συμβεί κάτι παρόμοιο στην Αθήνα? Να δούμε δηλαδή στις δηλώσεις έναν προκλητικό Ερντογάν να θέτει ζητήματα δημόσια τέτοιου είδους ελληνοτουρκικού ενδιαφέροντος και να μην απαντήσει αντίστοιχα ο κύριος Μητσοτάκης? Τι θέλω να πω? Μήπως ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως για αυτή τη συνάντηση ακριβώς επειδή θέλει να δώσει δημόσιες απαντήσεις στον Ερντογάν? Ή αυτό θα δυναμητήσει ακόμα περισσότερο το όλο κλίμα?
Καταρχάς να πω για τη Γερμανία ότι και εγώ η αλήθεια είναι που παρακολουθώ αυτά τα ζητήματα, αν θέλετε και ως και της θέσεως του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, εδώ και πολύ καιρό. Δεν περίμενα η αντίδραση του κυρίου Σόλτς να είναι τόσο χαλαρή, να το πω έτσι. Και μάλιστα μέσα στην Γερμανία για ένα θέμα ταμπού για τους Γερμανούς όπως είναι το ολοκαύτωμα. Από εκεί και πέρα εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι συζητήσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο εδώ θα γίνουν σε ένα κλίμα ομαλό. Βεβαίως εάν η Ελλάδα προκληθεί θα απαντήσει. Νομίζω ότι σε όλα τα επίπεδα το έχουμε δείξει αυτό και σε αυτήν την τετραετία αλλά και κυρίως την προηγούμενη. Θυμίζω ότι ο κύριος Δένδιας μέσα στην Τουρκία έδωσε τις απαντήσεις που έπρεπε να δώσει. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες και νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ και σε πολύ λίγα χρόνια, 2 χρόνια από τώρα, θα έχουμε και τις καινούριες φρεγάτες που αυτό μας δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη βεβαιότητα και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Μεταξύ μας αυτό βλέπει ο Ερντογάν, αυτό βλέπουν οι Τούρκοι και έχουν μάλλον ανησυχήσει υπερβολικά το ότι υπάρχει μια νέα μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή και αυτή είναι η Ελλάδα, τουλάχιστον για τα επόμενα 10-15 χρόνια με τις κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της χώρας και μας. Και κάτι που ήθελα να το επισημάνω, αλλά το ξέχασα. Ο Τούρκος αρχηγός του πολεμικού ναυτικού μίλησε για τις θαλάσσιες ζώνες, βασικά για την ΑΟΣ, και είπε ότι καμία χώρα δεν προκυρήσει μόνη της ΑΟΣ. Εμείς θυμίζω ότι έχουμε πει ότι για το θέμα των θαλασσίων ζωνών Ελλάδος και Τουρκίας, δηλαδή ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα, να πάμε με κάποιο συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δηλαδή εμείς λέμε ότι ναι, δεχόμαστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που θα πρέπει βεβαίως να το λύσουμε κάποτε και πάμε στο καθήλυν Διεθνές Δικαστήριο που είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε κάνει το βήμα που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να το κάνει και η Τουρκία όμως. Το κρατάμε αυτό, κύριε Γκίκα, και δεν έχετε καθόλου άδικο. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί από τη μία, ναι μεν, περιμένουμε τις Μπελαρά. Ναι μεν, εμείς είμαστε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις του κόσμου διαχρονικά. Αλλά αυτές οι εικόνες με το εμβληματικό, με το ιστορικό βέλος μας στεναχώρησαν, κύριε Γκίκα. Νομίζω ότι στενοχώρησαν όλους όσους έχουμε υπηρετήσει στο πολεμικό ναυτικό και επειδή ακριβώς μιλάμε για ένα πλοίο σύμβολο, ένα μουσείο, στενοχώρησαν και όλους τους Έλληνες. Κοιτάξτε, δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Βεβαίως οι καιρικές συνθήκες ήταν ακραίες, πρέπει να το πούμε αυτό. Πολλά μποφόρ, περίεργο λιμάνι εκεί, λάθος θέση κατά την άποψή μου. Νομίζω τώρα πια πιστεύω ότι η καλύτερη λύση, και το είπα αυτό και σε δηλώσεις μου χτες, είναι να επιστρέψει στην ασφάλεια του Φαλήρου, που υπάρχει το πάρκο ναυτικής παράδοσης εκεί, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει εν τέλει. Σε κάθε περίπτωση ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. Ήδη βρίσκεται, το βλέπω και στα πλάνα, μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Να το πούμε, είναι σημερινά πλάνα που μας έστειλαν οι καλοί συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι σημερινά πλάνα. Έχει φύγει από τη Νέα Παραλία και σαφώς βρίσκεται σε σημείο πολύ πιο ασφαλές. Ακριβώς. Εκεί θα γίνουν οι απαραίτητες επισκευές. Νομίζω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Και σας είπα, η άποψή μου και η προσωπική, αλλά νομίζω και πολλών συναδέλφων πλέον, συναδέλφων εννοώ του πολεμικού ναυτικού, είναι ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην φυσική του θέση στο πάρκο ναυτικής παράδοσης εκεί στο Φάληρο. 2 ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γκίκα. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Για ποιο λόγο, διότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι παρόμοιο, για ποιο λόγο, ενώ γνώριζαν ότι θα έχει πολλά μποφόρ εκείνες τις ημέρες,
δεν μετέφεραν, δεν πήραν το πλοίο από εκεί, επαναλαμβάνω, εφόσον υπήρχε και παρόμοιο περιστατικό πριν από κάποιους μήνες. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν δόθηκε η εντολή να φύγει από εκεί, από τη Νέα Παραλία, το βέλος και να πάει σε ένα σημείο με μεγαλύτερη ασφάλεια ή, εν πάση περιπτώσει, να πάει στα ανοιχτά, όπως συνηθίζουν και κάνουν. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Και το δεύτερο, υπάρχουν ψήθυροι, υπάρχει μία φημολογία, τουλάχιστον αυτό μου λένε οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, ότι κάποιοι δεν ήθελαν το πλοίο να βρίσκεται εκεί, το βέλος να βρίσκεται εκεί. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία των ψιθύρων. Εγώ θα πω ότι εδώ θα μπορούσε να είχαν ληφθεί έγκαιρα μέτρα, θα μπορούσαν να είχαν ειδοποιηθεί τα ρημουλκά και να σπεύσουν πιο γρήγορα. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πλέον θα διερευνηθεί βέβαια ακριβώς το περιστατικό, έτσι, και από το πολεμικό ναυτικό και από το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση έγινε, αποφύγαμε τα χειρότερα. Τα χειρότερα θα ήταν να υπήρχε τεράστια ζημία και μη αναστρέψιμη. Mm-hmm. Από εκεί πέρα νομίζω ότι το πολεμικό ναυτικό έχει τη γνώση, έχει τη βούληση να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά και να αποκατασταθεί και το μουσείο μας στη θέση που πρέπει, επαναλαμβάνω, που είναι ο φαλυρικός όρμος εκεί στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης. Και να πάμε να το επισκεφθούμε κι εμείς, διότι εκεί σε συμπρωτεύουσα είχαν πραγματικά το προνόμιο πάνω από 200.000 επισκέπτες μπήκαν μέσα στο βέλος όλο το διάστημα που βρισκόταν στη Νέα Παραλία, κύριε Γκίκα. Αυτό δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου να βρίσκεται κοντά και να βλέπει από κοντά πραγματικά ιστορικά. Πώς να το πω, να βάλω τη λέξη μνημεία. Ναι, θα μπορούσαμε. Είναι ένα στρατιωτικό μνημείο, ένα μνημείο του πολεμικού ναυτικού, ζωντανή ιστορία. Και αν δεν κάνω λάθος, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι νομίζω το πρώτο ή το μοναδικό, άντε να είναι άλλο ένα, Fletcher Class, αυτά ήταν τύπου Fletcher τα αντορπιλικά, που βρίσκονται ως μουσεία. Νομίζω μόνο το βέλος υπάρχει. Οπότε είναι ακόμα ένας μεγαλύτερος και πιο σοβαρός λόγος να τη χάνει της δέουσας προσοχής. Τώρα, εγώ άκουσα και πληροφορίες ότι επανειλημμένως είχαν ζητήσει να βρουν ένα χώρο μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί, ούτε να πλαγιοδετήσει το πλοίο. Σε κάθε περίπτωση, ο γέγονε γέγονε, κοιτάμε μπρος, φτιάχνουμε τις βλάβες και κοιτάμε να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκίκα. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Και να αλλάξουμε σελίδα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα και πολύ περισσότερο στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχει προβληματίσει αυτό το οποίο γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως και να το κάνουμε, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πάμε να μιλήσουμε με ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δουλουμπέκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δουλουμπέκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους όσοι μας βλέπουν. Τώρα, οφείλω να ομολογήσω, επειδή εμένα δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί, παρόλα τα αυτά, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στην πλατεία Κουμουνδούρου, πρέπει να δίνουμε και τα διαπιστευτήρια. Στους προεδρικούς εσείς ανήκετε. Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκο, σε ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά ναι, ο στόχος μας, η δικιά μας πολιτική πρόταση είναι μια κυβερνητική πρόταση. Ένα κόμμα που πρέπει γρήγορα να πατήσει ξανά στα πόδια του για να μπορέσει να εκφράσει τις αγωνίες όλων των απλών καθημερινών πολιτών που μας ψήφισαν και που πρέπει γρήγορα να δουν όλες αυτές να μετουσιώνονται πρώτον σε αντιπολίτευση και δεύτερον σε μια εναλλακτική λύση. Και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε δεν υπάρχουν και δεν χωράνε προεδρικοί και μη προεδρικοί. Χωράμε όλοι, αλλά ποιοι? Όλοι όσοι θέλουν να δουλέψουν
κύριε Παπαδάκη. Όσοι ναι. θέλουν για άλλους λόγους να βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ ή για να κάνουν συνάξεις και παρασυνάξεις και να συζητάνε επί ώρες για το αν θα μείνουν ή θα φύγουν, για το αν θα κάτσουν, θα φύγουν, πώς θα μείνουν, πώς δεν θα φύγουν, αυτά τα πράγματα δεν αφορούν κανέναν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λυθούν γρήγορα και η διαχωριστική γραμμή σήμερα στο κόμμα μας δεν είναι ποιος είναι προεδρικός και ποιος δεν είναι. Εξάλλου, ο πρόεδρος ο Κασελάκης έκανε άνοιγμα σε όλους. Δεν είναι το ποιος φεύγει και το ποιος μένει. Είναι το ποιος θέλει να δουλέψει και το ποιος δεν έχει ενέργεια ή δεν θέλει να δουλέψει. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή σήμερα στο κόμμα και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανθρώπους σε όλη τη χώρα με επάρκεια πολιτική, επιστημονική, με τεχνογνωσία, ώστε να μπορέσει να καλύψει όλο το φάσμα της ανάγκης για πολιτική πρόταση στην Ελλάδα. Ξέρετε, κύριε Δουλουμπέκη, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε, αλλά εμείς που είμαστε απ' έξω ή που εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να κάνουμε το ρεπορτάζ, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τρεις τάσεις. Αυτοί που μένουν, αυτοί που φεύγουν και αυτοί που σκέφτονται να φύγουν. Και πρέπει να σας πω το εξής, επειδή την Τετάρτη θα έχουμε εδώ στην εκπομπή τον κύριο Πέτρο Κόκαλη. Από τις, πώς να το πούμε τώρα, από τις δυνάμεις, από τους ανθρώπους που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ως ευρωβουλευτής του κόμματος δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, δεν είχε κάνει καμία δήλωση, δεν είχε τοποθετηθεί εναντίον κανενός και με μία πραγματικά δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας είπε ότι εγώ ανεξαρτητοποιούμαι, φεύγω από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα θα κατεβάσει και δικό του κομματικό σχηματισμό. Την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε τον κύριο Βίτσα, ένα από τα ιστορικά στελέχη του κόμματός σας, που ήδη μαζί με τους υπόλοιπους εκεί της ομπρέλας λένε ξεκάθαρα εμείς στις ευρωεκλογές θα κατέβουμε με δικό μας κομματικό σχηματισμό. Και έχουν πέσει όλες οι προσπάθειες, από ό,τι έχουμε καταλάβει, του κυρίου Κασελάκη, όλων των υπολείπων, στην ομάδα Αξιόγλου και στην ίδια την κυρία Αξιόγλου, να μην αποχωρήσουν, διότι φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς την αίσθηση ότι αν φύγουν κι αυτοί, τότε θα μιλάμε για έναν ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε. Εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου, συμπαθάτε με. Ναι, εννοείται. Εννοείται, όχι. Νομίζω ότι εκφράζεται ανησυχίες και αγωνίες όλων των μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και των ψηφοφόρων ή δυνάμει ψηφοφόρων μας. Ναι. Και πολύ, πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Όμως θέλω να πω το εξής. Σίγουρα εμάς, κάθε μέλος μας, κάθε απλό μέλος, πολλό δε μάλλον κάθε στέλεχος ή κάθε βουλευτής που αποχωρεί, είναι μία πληγή. Είναι κάτι στενάχωρο για όλους μας. Διότι πριν από μερικούς μήνες όλοι μαζί ο ένας δίπλα στον άλλο δίναμε κοινούς αγώνες. Συνεπώς κάθε ένας που φεύγει, κάθε μία που φεύγει. Και με σκληρά λόγια τώρα μεταξύ μας, κύριε Δουλουμπέκη. Σε όλους μας. Αποχωρήσεις με σκληρά λόγια. Σωστά. Η κάθε αποχώρηση πληγώνει όλους. Τα σκληρά λόγια πληγώνουν αυτούς που τα εκφέρουν. Και θα πρέπει να είναι λίγο όλοι πιο προσεκτικοί όταν μιλάνε για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί δεν μιλάνε μόνο εναντίον του Προέδρου του, του Αλέξου Τσίπρα του προηγούμενου, δεν μιλάνε εναντίον του ΝΥΝ, του Στέφανου του Κασελάκη, αλλά μιλάνε και εναντίον των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αυτών δηλαδή που τους εξέλεξαν. Θα έλεγα λοιπόν, ας το κάνουν όσοι αποχωρούν με ευπρέπεια, όπως το έκανε ο φίλος ο Πέτρος ο Κόκαλης. Δεν ξέρω γιατί αποχώρησε. Αυτή είναι μια. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Αλλά σίγουρα είναι μια απώλεια για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκείνοι οι κάλπες, τον Ιούνιο θα στηθούν, την πρώτη εβδομάδα, ας κατέβουν όλοι και ας μετρηθούν όλοι. Το έκανε και ο κύριος Λαφαζάνης. Ας το κάνουν και οι ίδιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όμως είναι εδώ, θα είναι ισχυρός στις ευρωεκλογές, σας το λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν έχει αντίπαλό του, ούτε τον Πέτρο τον Κόκαλη που έφυγε, ούτε το Βίτσα, ούτε το Δρίτσα, ούτε το Βούτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βλέπει αντίπαλο μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπει δυνάμεις συνεργάτες παντού στον προοδευτικό κόσμο. Και ξέρετε, αυτές οι αποχωρήσεις θα είναι πάντα πιο λίγες από τις χιλιάδες εισχωρήσεις στο κόμμα μας που ήρθαν κατά τη διάρκεια της εκλογής του νέου Προέδρου. Ξέρετε, ο καθένας και κάθε μία από εμάς μια γνώμη έχει και μια ψήφο. Όπου και αν βρίσκεται, σε όποια θέση και αν κατέχει, η γνώμη του και η ψήφος του θα μετράει σοβαρός στον ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης ημέρας. Και γι' αυτό θέλω να δώσω περισσότερη βάση και εγώ, αλλά ξέρω και ο Στέφανος και όλο το κόμμα, περισσότερη βάση σε αυτούς που μένουν, σε αυτούς που ήρθαν, σε αυτούς που έχουν όρεξη να δουλέψουν. Καλό δρόμο, καλή πορεία σε όσους έφυγαν και ελπίζω κάποια μέρα σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, χωρίς αιμονές.
χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, να βρουν και οι ίδιοι χώρο ώστε να συνδράμουν την προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια νέα προοδευτική πολιτική πρόταση απέναντι σε αυτή της νέας δημοκρατίας. Σας ανησυχεί, κύριε Δουλουμπέκη, το γεγονός ότι έχουν πλέον παγιωθεί οι δημοσκοπήσεις με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα και εσάς τρίτο? Θα έλεγα ότι δεν μπορώ να πω με ευκολία ότι πρόκειται για μια παγίωση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα της στιγμής. Θέλω να σας πω κάτι. Νομίζω το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στην πολύ φιλόξενη εκπομπή σας. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Όλες. Είτε όχι απαραίτητα ως απόλυτα νούμερα, αλλά ως τάσεις. Και αυτό που δείχνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις ως τάση είναι έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει φτάσει σε ένα χαμηλό επίπεδο. Συνεχίζει μια συνεχή πτώση εδώ και αρκετούς μήνες. Από τον ΣΥΡΙΖΑ του 31% στον ΣΥΡΙΖΑ του 13% κάποια στιγμή δημοσκοπικά. Αλλά από την άλλη βλέπουμε και ένα ΠΑΣΟΚ πολύ σταθερό. Δηλαδή σύμπλην μια μονάδα, δύο. Έναν ΣΥΡΙΖΑ που απλά έπεσε πιο κάτω από το ΠΑΣΟΚ, για να το πούμε έτσι. Είναι γεγονός αυτό το οποίο λέτε. Ας μην βιαστούμε. Δεν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ. Έχει χάσει, ναι. Έχει χάσει δυνάμεις, δημοσκοπικά τουλάχιστον, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και αυτό που εμένα με δείχνει ανησυχεί. Κάτι, κύριε Δουλουμπέκη. Σωστά. Αυτό που εμένα με ανησυχεί είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο και αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει. Αυτό έπρεπε να έχει λήξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έπρεπε να έχει το νέο του χαρακτήρα και να αρχίσει ανασυγκροτημένος να ανεβαίνει. Mm-hmm. Δυστυχώς μία ισχυρή μειοψηφία αλλά με πολύ βροντερή φωνή μέσα στο κόμμα εδώ και πάρα πολύ καιρό φρόντισε ώστε να μην μπει το κόμμα σε αυτή τη νέα τροχιά ανόδου. Όμως σήμερα, χωρίς αυτούς πια, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη νέα μας πορεία και θα το κάνουμε με μια νέα γενιά στελεχών, δυναμική, με νέο πολιτικό αφήγημα. Θα έλεγα λοιπόν, ας μην βιάζεται κανείς να τελειώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τέλειωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και θα τον δείτε πολύ ισχυρό σύντομα μπροστά σας. Και θα ήταν καλύτερο ο καθένας να ανησυχεί για τα ευρήματα τα κοινωνικά των δημοσκοπήσεων, mm-hmm. γιατί μας αυτό μας απασχολεί. Εμείς δεν βλέπουμε ούτε το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλο, ούτε κάποια από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Μόνος μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και μόνος μας σύμμαχος είναι η κοινωνία, κύριε Παπαδάκη. Και αύριο, μεθαύριο, θα δείτε τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά να ανεβαίνει. Διότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ για να τον εκφράσει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε αρχηγό, έχει αποχωρήσεις, έχει μικροδιασπάσεις. Τα έχει όλες τις πληγές του Φαραώ μαζεμένες. Και όμως το ΠΑΣΟΚ δεν καρπώνεται αυτή την απώλεια. Και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα, έστω και οριακά, δεύτερος, τρίτος, εκεί πέρα. Υπάρχει μία ελπίδα ακόμα και μία προσμονή από τον κόσμο στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν δεν καταφέρουμε την προσμονή αυτή να την κάνουμε κυβερνητικό ποσοστό, δεν θα φταίει ούτε ο κόσμος, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε αυτοί που έφυγαν. Η μπάλα πια είναι στη δικιά μας μεριά και έχουμε εμείς πλέον την ευθύνη. Αλλά εμείς όλοι όσοι μένουμε, δεν μπορεί αύριο, για παράδειγμα, ένα σύντροφος, μια συντρόφισσα, να πει ότι εγώ θα κάνω λευκή αποχή, λευκή απεργία μέσα στο κόμμα και θα περιμένω να μην πάει καλά το κόμμα στις ευρωεκλογές για να διεκδικήσω την προεδρία μετά. Όποιος είναι σήμερα στο κόμμα, ναι. Όποιος ήταν υποψήφιος πρόεδρος, όποιος κατέχει θέσεις στο κόμμα αυτό, όποιος αρνήθηκε θέσεις στο κόμμα αυτό, θα έχει την ίση ευθύνη με όλους εμάς τους υπόλοιπους. Γιατί προσέξτε, δεν γίνεται κάποιοι να παραμερίζουν εντός του κόμματος, να δημιουργούν προβλήματα και να προσδοκούν την επόμενη μέρα ότι αυτοί που δημιούργησαν τα προβλήματα θα είναι η λύση. Όχι. Το ακούω αυτό το οποίο, το κρατάω αυτό το οποίο λέτε, κύριο Δουλουμπέκη. Δύο πράγματα για να κλείσουμε. Το ένα είναι το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης έβαλε ως επόμενο στόχο όχι τις ευρωεκλογές, αλλά τις εθνικές εκλογές. Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ, τι βάζετε στόχο? Βάζετε τις ευρωεκλογές με τον πήχη στο 17%, όπως είπε πρόσφατα στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρόεδρός σας, ο κύριος Κασελάκης, ή τις εθνικές εκλογές για να μπορέσετε να πλησιάσετε, ασφαλώς να έχετε τη δεύτερη θέση και να πλησιάσετε τη Νέα Δημοκρατία? Και το δεύτερο, για να απαντήσετε συνολικά, την ώρα που ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης προσπαθεί να ηρεμήσει τα πράγματα, γίνονται αναρτήσεις, γίνονται δηλώσεις από την πλευρά στελεχών όπως ο κύριος Πολάκης και δυναμητίζει ακόμα περισσότερο το όλο κλίμα.
Μήπως κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την εξίσωση? Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Εμάς ο άμεσος, ο πρώτος στόχος μας είναι το συνέδριό μας που θα γίνει στις αρχές του νέου έτους. Το βάζω ως κομβικό σημείο, γιατί νομίζω εκεί θα καταδειχθεί και ποια θα είναι η πορεία και ποια θα είναι η στοχοθεσία του κόμματος. Το άμεσο ή το βραχυπρόθεσμο επόμενο ή μακροπρόθεσμο διάστημα. Και γιατί το λέω αυτό? Κρίνω ότι ένα κόμμα το οποίο θα προκύψει μετά από πολλές προσταφαιρέσεις το επόμενο διάστημα, είναι πολύ δύσκολο να κριθεί στις ευρωεκλογές. Ξεκινάμε μια νέα πορεία τώρα, η οποία νομίζω ότι ο καλύτερος χρόνος να κριθεί είναι οι επόμενες εθνικές. Σας θυμίζω μάλιστα την πρώτη ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του νέου μας Προέδρου, του Στέφανου του Κασελάκη, ο οποίος έβαλε ένα καθαρό στόχο, τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν τις επόμενες. Άρα θα έλεγα ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι αυτός. Τώρα, προφανώς κάθε εκλογική μάχη, πολλό δε μάλλον μια εκλογική μάχη που αφορά την Ευρώπη, μια Ευρώπη που δυστυχώς από Ευρώπη των λαών έχει μετατραπεί σε μια Ευρώπη των λόμπι, όπως έλεγα και εγώ ως υποψήφιος το 2019, μια Ευρώπη όπου πλέον θα δείτε ότι οι υπάλληλοι που δουλεύουν στους δρόμους γύρω από το Ευρωκοινοβούλιο για τα λόμπι είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι από αυτούς που δουλεύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο Κοινοβούλιο. Άρα κάθε μάχη είναι κρίσιμη και τη μάχη των ευρωεκλογών θα τη δώσουμε. Δεν θα ήθελα να πω ποσοστό, αλλά θα ήθελα να βάλω και εγώ τον πήχη και να λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι δεύτερος, τουλάχιστον στις ευρωεκλογές που έρχονται. Αυτό είναι νομίζω μια ρεαλιστική στοχοθεσία και να είναι μια κυβερνητική εναλλακτική στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό όμως θα διαφανεί στο συνέδριό μας. Για το δεύτερο ερώτημα τώρα που βάλατε, θα σας απαντήσω ευθέως για τον Παύλο τον Πολάκη. Οι αντιδράσεις του Παύλου τον Πολάκη δεν είναι πάντα αναλογικές τις δράσεις που τον προκάλεσε. Θα ήθελα όμως να σταθώ στις δράσεις που πολλές φορές όλους μας φέρνουν στα όρια μας. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος από τη συντρόφισσα τη ΣΥΑ να απευθυνθεί με αυτόν τον τρόπο στον Παύλο τον Πολάκη. Ο Παύλος τον Πολάκης είναι ένας πολύ παραγωγικός άνθρωπος πολιτικά. Έχει παράξει πολιτικές θέσεις και έχει συντονίσει Ποιο ήταν το ενοχλητικό το οποίο είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου που ενόχλησε τόσο πολύ τον κύριο Πολάκη και μάλιστα τον έφτασε στο σημείο να αναφερθεί και σε, πώς να το πω τώρα, σε ιατρικά προσωπικά δεδομένα της κυρίας Αναγνωστοπούλου? Μα είναι δυνατόν τώρα η ΣΥΑ, η οποία ξέρω και σας λέω και σε εσάς ότι έχει μια άριστη σχέση με τον ίδιο τον Παύλο τον Πολάκη, να βγει και να πει ότι δεν είναι καλός συντονιστής, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ενώ έχει μόλις ξεκινήσει ως συντονιστής τον ΕΠΕΚΕ, ενώ έχει αποδείξει ως υφυπουργός υγείας ότι έχει συντονίσει άριστα το υπουργικό του έργο, ενώ έχει αποδείξει πολλές φορές ως τομεάρχης διαφάνειας, έβγαλε χιλιάδες, δεκάδες σκάνδαλα στον αέρα, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτελεί άριστα τη δουλειά του. Πολλό δε μάλλον να το πει αυτό δημόσια, ακόμα και αν το πιστεύεις. Απαγορεύεται η κριτική, κύριε Δουλουμπέκη? Όχι, φυσικά και δεν απαγορεύεται τότε η κριτική. Έκανε λοιπόν μια κριτική η κυρία Αναγνωστοπούλου. Προφανώς κάποια πράγματα δεν της αρέσουν. Προς Θεού, δεν κάνω το συνήγορο της κυρίας Αναγνωστοπούλου. Ναι, άλλωστε δεν το έχει ανάγκη. Αλλά δεν μπορεί κάποιος συνάδελφος του κυρίου Πολάκη να τον κρίνει. Να τον κρίνει μέσα στα όργανα. Πριν από μερικές μέρες ήταν μαζί στην Κεντρική Επιτροπή. Ποιος είναι ο λόγος να βγαίνει το ένα μέλος και να κρίνει το άλλο στη δημόσια θέα, στην τηλεόραση? Ξέρετε, όλα αυτά τα στελέχη και όλοι εμείς μιλάμε μεταξύ μας. Mm. Βρισκόμαστε συχνά πυκνά σε όργανα. Υπάρχει συντονιστής, υπάρχει υπεύθυνος για την κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορείς να καταθέσεις εκεί τα παράπονά σου. Όταν αυτό το κάνεις δημόσια, τότε δεν θέλεις να ασκήσεις κριτική επικοδομητική. Τότε θες να δημιουργήσεις πρόβλημα. Και λοιπόν σε αυτή τη δράση, εγώ ποτέ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι η αντίδραση του Παύλου, εντάξτε τώρα, δεν ήταν και. Δεν θα αντιδρούσα έτσι προσωπικά, αλλά ξέροντας και τον Παύλο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι και κάτι εκτός αυτού του Παύλου. Και επίσης να σας πω και κάτι. Αυτό το ακούω. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, η συντρόφισσα η ΣΥΑ, θυμήθηκε τώρα ότι έβγαλε ο Παύλος τα προσωπικά της δεδομένα. Γιατί όταν είχε βοηθήσει ο Παύλος ο Πολάκης, όχι τη ΣΥΑ, αλλά όλους τους Έλληνες να έχουν πρόσβαση στα μονοκλονικά. Με το ίδιο ακριβώς post τότε, η συντρόφισσα η ΣΥΑ είχε βγει και τον είχε ευχαριστήσει. Τότε δεν είχε βγάλει τα προσωπικά της δεδομένα στη χώρα. Δεν είχε βγάλει τα ιατρικά τότε. Ακούστε, όποιος θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα μπορεί να βρει τρόπους να το κάνει. Εγώ λέω λοιπόν ότι τα ενίκω μη ενδύμω,
όλοι αυτοί έχουν την ευκαιρία να βρίσκονται και να τα συζητάνε μέσα στα όργανα και κάποια στιγμή επιτέλους όλοι να σεβαστούν τα μέλη του κόμματος που δεν τους αξίζει να βγαίνει ο ένας να καταφέρεται εναντίον του άλλου δημόσια και όλο αυτό να το πληρώνουμε όλοι εμείς που δίνουμε το μικρό και το μεγάλο αγώνα μας στις τοπικές μας κοινωνίες. Κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος και όλοι να σεβαστούν τα μέλη. Αυτό έχει σημασία. Τώρα από εκεί και πέρα, καλό είναι καμιά φορά να είμαστε και λίγο προσεκτικοί στο τι λέμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αποψινή σας παρουσία, κύριε Δουλουμπέκη. Και για να μην επειδή είπα τα ονόματα του κυρίου Κόκαλη, είπα του κυρίου Βίτσα, να σας πω ότι και αύριο θα έχουμε τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Έτσι, διότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Να ενημερωθεί ο κόσμος για όλα αυτά τα οποία καλά γίνονται από όλες τις πλευρές. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω και θα σας αφήσω για να βάλετε εσείς τον επίλογο. Πολλοί μας λένε, μα υπάρχουν τόσα προβλήματα, η ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, πληστηριασμοί και πάει λέγοντας. Και σαφώς καθημερινά ασχολούμαστε με όλα αυτά τα προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ένα κόμμα, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, είναι ο τέταρτος πολιτιακός άρχοντας. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε και σαφώς θέλουμε να γνωρίζουμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Αυτό θα έλεγα, εσείς το κάνετε άριστα στη δουλειά σας. Αν κάποιος δεν το κάνει πολύ καλά, αυτό είμαστε εμείς. Εμείς πρώτα απ' όλα που εμπλεκόμαστε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σεβαστούμε το ρόλο που έχουμε, να ασχοληθούν όλα μας τα μέλη, κυρίως τα κοινοβουλευτικά, αλλά και όσα φέρουν τίτλους και ρόλους, να σεβαστούν το πολιτιακό αξίωμα, το θεσμικό αξίωμα που έχει το κόμμα μας και να ασκήσουμε την αντιπολίτευση που πρέπει επιτέλους και να παράξουμε τη θετική πολιτική πρόταση. Γιατί την έχουμε και γιατί έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνει. Εγώ θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι καταλαβαίνω ότι οι αποχωρήσαντες πουλάνε, όμως θα σας έλεγα ότι αυτό το προϊόν που έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία θα το παράξουν αυτοί που μείνανε. Και να δώσετε βήμα και σε αυτούς που μένουν, όπως πολύ σωστά κάνετε, και να δώσει και η κοινωνία λίγο από το χρόνο της για να ακούσει τι λένε αυτοί που μένουν και όχι τι λένε αυτοί που φεύγουν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα μέχρι το Λουξεμβούργο. Ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής συμπεριφοράς εκλογικού σώματος, μας περιμένει εκεί. Καλησπέρα σας, κύριε Πιστόλα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή. Το φέραν από εδώ, το φέραν από εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου και πλέον όλες οι δημοσκοπήσεις, αυτές τουλάχιστον που βγήκαν τις τελευταίες 4 ημέρες, κύριε Πιστόλα, δείχνουν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα. Όχι βεβαίως με καμία φοβερή και τρομερή άνοδο από την προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά φαίνεται ότι χάνει δυνάμεις κάθε μέρα που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό επίσης το οποίο βλέπουμε και είδαμε κιόλας και από μία από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια του κόσμου όσον αφορά στο κομμάτι το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση τα θέματα της καθημερινότητας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ναι. Το τελευταίο είναι λίγο ή πολύ λογικό και κυριαρχεί σε όλη την Ευρώπη. Διότι ο πληθωρισμός είναι κάτι και η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολα μπορείς να τον νικήσεις. Μπορείς να μετριάσεις τις επιπτώσεις, δηλαδή ένα συν 9 αύξηση τιμών μπορείς να το κάνεις συν 6, αλλά ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό. Ο κόσμος βλέπει το συν 6 στην τσέπη. Δεν βλέπει ότι εσύ του κατέβασε το συν 9 στο συν 6. Οπότε είναι δύσκολο να ελεγχθεί και νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα για την κυβέρνηση, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο. Να μπορέσει να μετριάσει τον πληθωρισμό. Εννοείται ότι χωρίς να ανοίξει κάποιο άλλο μέτωπο όπως το μεταναστευτικό ή στα εθνικά θέματα. Πάντως, τα μηνύματα τα οποία προσπαθεί να περάσει ο Μητσοτάκης είναι ότι κάνουμε τις παρεμβάσεις μας. Αναφέρθηκε κιόλας και στο κομμάτι της επιδοματικής πολιτικής. Εγώ κατάλαβα από την τοποθέτησή του ένα ναι μεν αλλά. Δηλαδή, ναι, έχετε δίκιο που φωνάζετε, δεν είναι ο σωστότερος τρόπος, αλλά τι να κάνουμε κιόλας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, αυτό το όπλο μας έχει απομείνει. Ναι, είναι το τι θα σε αναγκάσουν οι συνθήκες να κάνεις. Τώρα, βέβαια, αυτό το όπλο μας έχει απομείνει, υπάρχουν πολλά όπλα, η κυβέρνηση αποφασίζει να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα. Ναι. Και θα κριθεί στο τέλος από τα όπλα τα οποία έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό και τι θα έχουν φέρει αυτά ως αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα δεν έχει φύγει η κυρία Αξιόγλου, οπότε περιμένουμε να δούμε πού θα είναι
ο πάτος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη, για να δούμε από εκεί και πέρα εάν θα μπορέσει να αντιστρέψει κάτι ή αν θα μείνει εκεί. Γιατί υποτίθεται ότι όταν φύγουν όλοι έχει όλο το δρόμο ανοιχτό να κάνει τη μετατόπιση στο κόμμα την οποία θέλει στα πρότυπα, όπως έχει πει, μια σύγχρονη στρατιωτική αριστερά. Τώρα το Πασόκ ανεβαίνει, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό, και όχι μόνο ανεβαίνει, αλλά αρχίζει και ρολάρει, αν μπορώ να το πω απλά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αρχίζει και φεύγει από εκεί που είχε κολλήσει βελόνα, τις υποκλοπές, τις παρακολουθήσεις, και πάει και κάνει αντιπολίτευση. Αρχίζει τουλάχιστον. Αλλά όλα θα κριθούν στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Γιατί για να μπορέσει να γίνει κυβερνητική εναλλακτική το Πασόκ, θα πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης να πείσει ότι μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Σε αυτό είναι πολύ μακριά ακόμα. Δεν ξέρουμε τι πώς θα δημιουργήσουν συνθήκες. Θεωρείτε ότι η κίνηση, αν θέλετε, η επιλογή Ανδρουλάκη να βάλει ως επόμενη ημερομηνία, παύλα ορόσημο, τις επόμενες εθνικές εκλογές και όχι τις ευρωεκλογές, είναι σωστό, είναι σωστή κίνηση ή ουσιαστικά αυτό δείχνει μία ητοπάθεια σε σχέση με το χρόνο των ευρωεκλογών? Ξέρει ότι στις ευρωεκλογές δεν θα μπορέσει να έχει χτίσει αυτό που θέλει να χτίσει. Ξέρει δηλαδή ότι δεν θα έχει πολύ υψηλά ποσοστά στις ευρωεκλογές. Έχει φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, τουλάχιστον για την ώρα. Φαίνεται να μην μπορεί να ανταγωνιστεί στην κεντροαριστερά. Μπορεί, επαναλαμβάνω, βάζω ένα αστερίσκο εδώ, γιατί μπορεί ο κύριος Κασελάκης να το γυρίσει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Η ιστορία τι έχει δείξει τέτοιες... Η ιστορία τι έχει δείξει? Το πιο πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθεί σε ένα μικρό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Αλλά πρέπει να βάζουμε και τον αστερίσκο. Γιατί βρισκόμαστε σε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει, εξαιτίας αυτού, έχει αρχίσει και χτυπάει μόνο την κυβέρνηση. Δεν ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει τοποθετήσει τον εαυτό του ως διεκδικητή. Ναι. Και η κυβέρνηση λογικά θα αρχίσει να χτυπάει και αυτή το Πασόκ από εδώ και πέρα. Είπατε προηγουμένως ότι το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και στη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν προλαβαίνουν να κάνουν πολλά πράγματα μέχρι τις ευρωεκλογές. Άλλο το να το γνωρίζουν, άλλο να το ξέρουν τα επιτελεία και άλλο να το παραδέχονται δημόσια, κύριε Πιστόλα. Διότι αυτό έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, εμέσως βέβαια το έχουν. Δεν το έχουν παραδεχθεί ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, αλλά αυτό το οποίο προσπαθούν να χτίσουν δεν χτίζεται μέσα σε ένα πεντάμινο. Θέλει πολύ κόπο, έχουν χάσει 2 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι τώρα το Δεκέμβριο κλείνουν 2 χρόνια από την εκλογή του κ. Ανδρουλάκη. Δεν έχουν κάνει κάτι σε αυτά τα 2 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε τι μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί αν δεν κάνουν και αυτοί κάτι, αν και ο κ. Κασελάκης δεν μπορέσει να κάνει κάτι, τότε μετά τις ευρωεκλογές ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό που θα δημιουργηθεί και θα προσπαθήσει να γίνει ο δεύτερος πόλος. Είναι όλα ανοιχτά, κατά την άποψή μου. Βλέπετε πιθανότητες η κίνηση την οποία έχουν προαναγγείλει εκεί στην ομπρέλα ο κύριος Βίτσας και οι λοιποί, καθώς και η κίνηση, και θα μας εξηγήσει, έχω την θέλω να πιστεύω ο κύριος Κόκαλης την Τετάρτη που θα τον έχουμε εδώ, θα μας εξηγήσει τι ακριβώς θέλει να κάνει με το δικό του κομματικό σχηματισμό. Αυτοί λοιπόν οι νέοι σχηματισμοί, εάν κατέβουν όλοι μαζί στις ευρωεκλογές, θα καταφέρουν μεγάλο πλήγμα όλοι μαζί, εννοείται, αντιπολίτευση. Ενώ όλοι μαζί να κατέβουν συγχρόνως, ξεχωριστά, σωστά το τοποθετείτε, ξεχωριστά αλλά συγχρόνως, την ίδια χρονική στιγμή. Σίγουρα θα κόψουν κομμάτι, γιατί ο καθένας τους θα παίρνει ένα κομμάτι από διαφορετική ομάδα ψηφοφόρων. Οι αριστεροί θα έχουν πάρει όλους τους αριστερούς ή τους ομπρέλας. Ο κύριος Κόκαλης τώρα θα δημιουργήσει ένα κόμμα πρασίνων, την ώρα που όλα τα κόμματα των πρασίνων θα πέφτουν στην Ευρώπη. Οι πράσινοι φαίνεται ότι θα είναι οι χαμένοι των ευρωεκλογών. Και τα πράσινα κόμματα, ξέρετε, στην Ευρώπη έχουν αποδειχθεί ότι είναι κόμματα καρπούζια. Δηλαδή είναι πράσινα από έξω, κόκκινα μέσα. Δηλαδή είναι και αυτά αριστερά κόμματα. Δεν νομίζω ότι θα κόψουν τόσο μεγάλο ποσοστό ούτε της ομπρέλας. Για τον κύριο Κόκαλη περιμένω να δω τι θα φανεί. Για να δούμε, κύριε Πιστόλα. Πάντως, αυτό το οποίο βλέπουμε και να κλείσουμε με αυτό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν απειλείται από πουθενά. Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για τη δεύτερη θέση. Εκεί στην ουρά γίνεται ένας πραγματικός πανικός
και ένα ΚΚΕ που δείχνει να αυξάνει σιγά σιγά, σταδιακά όμως, τα ποσοστά του. Αυξάνει τα ποσοστά του, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει αφού δημιουργηθεί το κόμμα της ομπρέλας με την κυρία Χρυσόγουλη κλπ. Να δούμε δηλαδή αν θα ξαναφύγουν από το ΚΚΕ αυτοί οι ψήφοι. Η Νέα Δημοκρατία απειλείται από ένα πράγμα. Απειλείται από τη δυσαρέσκεια, η οποία είναι λογικό να υπάρχει μέσω της ακρίβειας, και η οποία δεν ξέρουμε στις ευρωεκλογές εάν και πώς μπορεί να εκφραστεί. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική σε μεγάλο κόμμα, μπορεί να πάει η αποχή ή μπορεί να πάει διάσπαρτη σε διάφορα κόμματα. Αυτό όμως είναι πολύ, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιστόλα. Να είστε καλά και εγώ, ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος μόλις ολοκληρώθηκε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Έχουμε πολλά θέματα ακόμα. Διαφημίσεις, παρακαλώ.